στη δικηγόρη. Ναι. Στη δικηγορική μας δουλειά το πρώτο που εξετάζουμε και το πρώτο εξετάζουν και οι δικαστές είναι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία του μάρτυρα. Τώρα εσείς τον καπετάν Καλογρίτσα, όπως εμφανίστηκε στην Επιτροπή, πώς τον βλέπετε? Είναι αξιόπιστος και σοβαρός μάρτυρας? Έχει τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τώρα για να πλήξει μια ολόκληρη παράταξη? Τώρα κυρία Τζάκρη, γιατί θα ήταν ο εξυγιαντής του τηλεοπτικού τοπίου? Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτει το δημόσιο προφίλ του κύριε Φουσκίδη? Λέει ο κύριος Καλογρίτσας ότι είναι αριστερός και ορκισμένος σύντροφος. Το ντοκουμέντο, ήταν ο πρώτος εκδότης του ντοκουμέντου, αν δεν κάνω λάθος. Το ντοκουμέντο Νέα Δημοκρατική Εφημερίδα. Αυτά που καταμαρτυρεί στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς στοιχεία είναι ντροπιαστικά. Πόσο αριστερός είναι αυτός που με στρεπτικά στοιχεία εναντίον του εξακολουθεί να υβρίζει και να λιδωρεί την αριστερά με τον πιο αποκλειστικό τρόπο? Άρα οι αντιφάσεις είναι το προφίλ αυτού του μάρτυρα. Άρα πόσο σοβαρός και αξιόπιστος μπορεί να είναι ο μάρτυρας αυτός? Ό,τι λέει είναι ακραία αντιφατικό, αστήκτο και κυρίως το σύνολο των ισχυρισμών του γενικά και η προβολή του ως αχυράνθρωπος για να δημιουργηθεί δίθεν κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο αυτός θα έβαζε μόνο το πεντακάθρο αριστερό του. Δεν είχατε ακούσει κάτι εσείς γι' αυτό? Ενώ έχει βάλει με το καλημέρα 8 εκατομμύρια ζεστό χρήμα, κύριε Χασαπόπουλε. Είναι ένας ασυνάρτητος συλλογισμός ενός ιδιωτελούς ανθρώπου που αποβλέπει μόνο στο οικονομικό του συμφέρον. Τα μηνύματα, κυρία Τζάκρη, με τον κύριο Παπά εκείνη την περίοδο, πώς τα εξηγείτε? Τα μηνύματα, κυρία Βούλγαρη, αν τα έχετε δει, τα SMS, είναι μονολεκτικές απαντήσεις του κύριου Καλογρίτσα. Που για μάλλον παρενοχλούσε και οι οποίοι μάλλον ήθελαν να τον ξεφορτωθούν. Κοιτάξτε. Ασυνάρτητος είναι κάθε φορά, κάθε του αναφορά. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Όταν λέει ταυτοχρόνος, αυτό δεν του έλεγε. Εντάξει και σε μια ώρα. Έτσι γίνεται ο άλλος αναφορά. Κυρία Τζάκρη, δεν υπεδείκνυε το Μαξί μου ακόμα και τα στελέχη του καναλιού. Ο κύριος Βαξεβάνης που στη συνέχεια. Ποιο κύριο Βαξεβάνης, έχετε μπερδέψει καθόλου? Όχι καθόλου, δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Εσείς πρέπει να ξέρετε καλά την ιστορία. Ο κύριος Καλογρίτσας είπε ότι μετά κάναμε το ντοκουμέντο αφού δεν έγινε. Ακούστε τι μας είπε χθες, λέει ταυτοχρόνως. Ναι. Ότι είχε 80 εκατομμύρια, αλλά του έλειπαν τα 8 εκατομμύρια τα οποία δανείστηκε. Ότι πάντα σε όλη τη ζωή είχε πάρα πολλά λεφτά, αλλά αυτά ήταν δεσμευμένα. Με λίγα λόγια, τα έχει πει όλα και τα αντίθετά τους. Αυτός δεν είναι μάρτυρας. Μάρτυρες είμαστε εμείς που τον εφιστάμε εδώ με κίνδυνο τη γραφειοκοπήση μιας πολύ σοβαρής διαδικασίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επί της ουσίας δεν απαντάτε όμως. Σας απαντώ. Μετά από δεν όλα αυτά που διηγείτε, από όλους μας και τον Τζαγκρή, κόσμο ακούστε λίγο. Αλλά χάνεται κυρίως θεσμικό κύρος του Κοινοβουλίου, κύριε Χασαπόπουλο, και τραυματίζονται οι δημοκρατικές υπουργίες. Να σας πω, μετά από όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Καλογρίτσας, έχουμε μπει στη φάση του διαγωνισμού. Αυτά γίνονται για πριν τον διαγωνισμό. Το διαγωνισμό. Σας μιλώ και εγώ. Εσείς μου μιλάτε για τον κύριο Βαξεβάνη. Τι σχέση έχει ο κύριος Βαξεβάνης στον διαγωνισμό, κύριε Χασαπόπουλο? Μετά έγινε το άλλο. Μετά έγινε το ντοκουμέντο. Και ποιος διαγωνισμός? Με πρώτο εκδότη τον κύριο. Με συγχωρείτε. Επειδή δεν είχε αναφέρει. Δεν ήταν πρώτος εκδότης. Πρώτος εκδότης, κυρία Τζάκρη, δεν ήταν πρώτος εκδότης. Δεν ήταν πρώτος εκδότης του ντοκουμέντου ο κύριος Καλογρίτσας και έλεγε και είπε μάλιστα ο κύριος Βαξεβάνης ότι εγώ τότε ήμουν ένας απλός εργαζόμενος. Κύριε Φουσκηδή, δεν είναι καταγεγραμμένα αυτά. Τα λεφτά δεν είναι χαλβάς. Έχουν γραμμή χρήματος, υπάρχει γραμμή χρήματος. Έχουν έρθει, θα έρθουν άνθρωποι από τις τράπεζες που παρακολουθούν τη γραμμή του να χρήματος τη και μάλλον, τα χρήματα εσείς, αυτά τα 3 εκατομμύρια κατέληξαν στις τσέπες του γιού του κυρίου Καλογρίτσα, του Ιωάννη μάλιστα. Καλογρίτσα, κάνοντας μειώσεις επανειλημμένες μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας ΑΕ τηλεοπτική αμέσα. Την οποία έχτισε αυτό για να λέει και ο ίδιος πάντως. Να ξέρετε ότι αυτό λέει και ο ίδιος. Ότι αυτά τα λεφτά κάποιος του τα έδωσε. Ότι στήθηκε πρώτη μεσολάβησε. Εκδόμου του 2016. Ποιος του τα έδωσε, λέει το θέμα. Δηλαδή, 1,5 μήνα πριν συναντήσει οποιονδήποτε από αυτούς που λέτε σήμερα ο κύριος Καλογρίτσας. Τι είναι αυτά που λέτε, έχουν καταρρεύσει εντάξει, όλα. Κυρία Τζάκρη, πριν πάμε στον κύριο Χριστοδουλάκη, τι συνέβη με εσάς και τον πρόεδρο της Προανακριτικής? Γιατί σας είπε ότι δεν είναι κομμωτήριο εδώ? Κοιτάξτε, η ποιότητα ενός ανθρώπου, κυρία Βούλγαρη, φαίνεται από τις στιγμές τις κρίσιμες τις λίγες που θα χρειαστεί να απευθυνθεί στους περισσότερους, στο κοινό. Και ο πρόεδρος της Προανακριτικής Επιτροπής σίγουρα δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Σεξιστικά σχόλια στις μέρες μας είναι διπλή ντροπή. Δηλαδή, τι εννοούσε ο κύριος Σκελέτσης, ότι πρέπει στο κοινοβούλιο να μην μπαίνουν γυναίκες, ότι οι γυναίκες δεν έχουν θέση στο πολιτικό χώρο? Δεν ξέρω, πρέπει να φανάξουν να μην πει. Δεν ξέρω πόσο στο. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να έχει δεν εννοούσε χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο. Απλώς εκθέτει αυτό συγγνώμη, που λέει και την παράταξή και όλη η επιτροπή, του. Και όλη η Επιτροπή διαμαρτύρηθηκε γι' αυτό και ο κύριος Πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κακό επεισόδιο. Για να τα λέμε όλα δεν είναι έκφραση αυτή. Κύριε Παπαδημητρίου, που στέλνουν τη γυναίκα στην κουζίνα στον αρρωστήτη και στο κομμωτήριο. Είναι και πόσο έξυπνο μπορεί να είναι αυτό? Μα καταδικάστηκε εκείνη τη στιγμή, κύριε Τζάκρη, και το ξέρετε κι εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο, τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής. Σας παρακαλώ. Που συνέβη στην Επιτροπή, που είναι τελείως αντιθεσμικό και ξέρετε. Υπάρχει το πρωτοφανές και αφορά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
ο πρόεδρος Προανακριτικής, ο κ. Κελέτσης, παρενέβη παρανόμως, αντιδημοκρατικά και παραθεσμικά στα πρακτικά της Επιτροπής και τα αλλίωσε με το αστείο επιχείρημα ότι έχει η κυριαρχική εξουσία να σβήνει ό,τι θέλει από αυτά. Αυτό συνιστά νόθευση και αλλίωση επισήμου δημοσίων γράφου με όλες τις συνέπειες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα κάνετε και μήνυση από ό,τι καταλαβαίνω. Θα κάνετε και μήνυση από ό,τι καταλαβαίνω. Και μεταφέρει αξιόπιστα έγκαιρα και πλήρως όσα λέγονται στα συλλογικά όργανα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα κάνετε και μήνυση, λέω. Δεν ναι, ακριβώς. Δεν παραβιάζει απλώς το καθήκοντο δημόσιο λειτουργό, αλλά διαπράττει και ποινικό αδίκημα, το οποίο είναι η νόθευση εγγράφων. Στον Καλογρίτσα πάντως δεν έγινε μήνυση, στον Κελέτσι. Το ΕΛΑΚ έγινε μήνυση, θα γίνει ποινικό. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει κάνει κανείς μήνυση στον κύριο Καλογρίτσα. Είναι να αποκαταστήσει την πληρότητα των πρακτικών. Σήμερα θα γίνει μήνυση, κύριε Καλογρίτσα. Άλλο ο κύριο Κελέτσι, ναι. Μόνο θα τον υποχρεώσει η εισαγγελική αρχή.